Αίσιο τέλος είχε το αίτημα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών προς το Υπουργείο Παιδείας, καθώς εγκρίθηκε η λειτουργία ολιγομελών τμήματων ομάδων μαθημάτων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Η λειτουργία των ολιγομελών τμήματων υφίσταται για να εξυπηρετήσει κυρίως τα σχολεία της επαρχίας λόγω της δύσκολης γεωγραφικής δομής και του αναγλύφου της πατρίδας μας. Θέλω να πω ότι και πέρσι, αλλά και φέτος, είχαμε την έγκριση όλων των ολιγομελών τμήματων και στα γενικά λύκεια αλλά και στα επαγγελματικά λύκεια. Τα ολιγομελή, έχουμε πάρα πολλά τμήματα ολιγομελή στην Ελλάδα, γιατί λόγω της δομής, της γεωγραφικής δομής και του ανάγλυφου, αναγκαστικά θα πρέπει να υπάρχουν. Εμείς είμαστε ένας νομός με αρκετά μεγάλες αποστάσεις και αρκετά σχολεία περιφερειακά που ναι μεν βρίσκονται αυτά τα ίδια γύρω στα 20 χιλιόμετρα από Σέρες, δέχονται όμως μαθητές από πολύ μακρύτερα και οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Συγκεκριμένα στηρίχτηκαν περιφερειακά ιστορικά λύκεια της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, γενικά λύκεια Σιδηροκάστρου, Νέας Ζύχνης, Νέου Σκοπού, Πεντάπολης, Προβατά, Σκουτάρεως αλλά και όλα τα ΕΠΑΛ που δέχονται μαθητές από πολλά χωριά. Η έγκριση των ολιγομελών τμήματων ανακούφισε και τα σχολεία και εμάς και τις οικογένειες των μαθητών. Ξέρουμε ότι υπάρχει και θα υπάρξει πρόβλημα με το μαθητικό δυναμικό, αλλά νομίζω ότι για φέτος, για την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, η χρονιά σε ό,τι αφορά το προσωπικό, την έγκριση των ολιγομελών τμήματων, όλα πήγαν κατευχήν. Ο κύριος Ρίζος εκφράζει τις ευχαριστίες στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κύριο Καραμανλή, καθώς όπως λέει ήταν καθημερινή ανταπόκριση του γραφείου του Υπουργού. Κατ' επανάληψη ενοχλούσα τον Υπουργό του κύριο Καραμανλή, έτσι, διότι έχω εξαιρετική σχέση με όλους, αλλά όσο να είναι, και είχα την σχεδόν καθημερινή ανταπόκριση από το γραφείο του ότι αυτό γίνεται και την ενημέρωση. Γι' αυτό και ξεχωριστά τον ευχαριστώ. Σίγουρα και οι δήμαρχοι ήταν ενημερωμένοι και άλλοι βουλευτές και όλους πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω.